Κύριε Μακρύ, θέλουμε να μας πείτε δύο πραγματάκια. Βλέπουμε εδώ ότι είναι κάποιες γεννήτριες, πολύ παλιές, και θέλουμε να μας εξηγήσετε για τον κόσμο που θα το δει κάποια πράγματα. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Καλώς ήρθατε στον ηλεκτρικό σταθμό Φαρακλάτων. Ονομάζεται συναδελφικός. Δεν είναι ούτε κοινοτικός, ούτε πολιτικός, ούτε κρατικός. Οι ίδιοι Φαρακλάδες μεταξύ τους φτιάξανε αυτό το πράγμα. Στην αρχή ξεκίνησε με μια πολύ μικρή μηχανή, περίπου το 1909, για να ηλεκτροφωτίσουν την εκκλησία τους. Κατόπιν πήραν μια δεύτερη μηχανή, αυτή που βλέπετε εδώ. Ναι, θα τη δούμε, ναι, ναι. Η οποία μάλιστα είναι και σε λειτουργία, έχει επισκευαστεί. Ναι, ναι. Εφώτισε την εκκλησία και λίγο το δρόμο. Επειδή τρώγοντας όμως έρχεται η όρεξη, επήραν μια δεύτερη μηχανή. Είναι αυτή που βλέπετε. Είναι μια ελληνικής κατασκευής μηχανή. Ναι. Εταιρείας Αξελός. Και σιγά σιγά εδώσανε στους δρόμους και σε μερικά σπίτια. Επειδή πάλι δεν έφτανε αυτή η μηχανή. Πόσα κιλοβάτ είναι αυτή, είπαμε? Αυτή είναι 15, ίδια με εκείνη. Ίδια γεννήτρια είναι. Ναι, ναι. Επειδή δεν έφτανε αυτή η μηχανή, αγοράσανε την επόμενη μηχανή. Είναι μια μάρκα Fiat. Πιθανόν από μεγάλο μηχάνημα, από grader και τέτοιο πράγμα. Και αρχίσανε να δίνουν στο χωριό. Μερικές ώρες το πρωί και μερικές το βράδυ. 115 βόλτ συνεχές. Η παροχή του ρεύματος ήταν δωρεάν για τους χωριανούς, τα έξοδα τα κάλυπτε η εκκλησία. Όπως βλέπετε εδώ, οι μηχανές αυτές ήταν συνδεδεμένες με αυτούς τους πανέμορφους μαρμάρινους πίνακες, με τα μαχαιρωτούς διακόπτες, με τις παλιού τύπου ασφάλειες και με όλα τα εργαλεία τα οποία χρειαζόταν για να δουλέψουν οι γεννήτριες αυτές. Ο σταθμός αυτός είχε εγκατελειφθεί περίπου το 1963-64 που ήρθε η ΔΕΗ στο χωριό πλέον. Έκτοτε παρέμενε έτσι και το όνειρό μου ήταν να βρεθούν χρήματα να φτιαχτεί. Πράγματι λοιπόν τα καταφέρανε, αφού αλλάξανε οι κεραμοσκεπές, σοφαντήσανε τους τοίχους. Ανέλαβα πλέον και εγώ προσωπικά να κάνω την υπόλοιπη δουλειά από αγάπη προς το χωριό. Καθαρίσαμε, βάψαμε, ετρίψαμε, εμαζέψαμε πάρα πολλά υλικά, εργαλεία που μας χαρίσανε, έκαναμε και μία μικρή τεχνική βιβλιοθήκη. Ανταλλακτικά υπήρχανε? Όχι. Ανταλλακτικά όχι. Αυτή δεν χρειάστηκε. Αυτή που επισκευάστηκε δεν χρειάστηκε τίποτε. Απλά η συντήρηση έγινε, ναι, και δούλεψε. Λειτουργήσε. Οι άλλες μηχανές όμως, από ό,τι βλέπω. Οι άλλες μηχανές απλώς εκαθαριστήκανε, γυαλιστήκανε, εξεκολλήσανε, ήταν κολλημένες. Αλλά κρίναμε ότι δεν υπάρχει λόγος να επισκευαστούν ή να δουλέψουν. Γιατί δεν δηλαδή, μπορούν να δουν. Τώρα δηλαδή μπορούν να δουλέψουν απλά οι δύο μηχανές. Η μία. Η μία μηχανή. Αυτή η μηχανή, όπως και αυτή και η εξάτμισή της, θα δουλέψει. Επίσης θα ήθελα να δείτε και αυτό το μηχανισμό. Ναι. Είναι ο μηχανισμός από το ρολόι, από το καμπαναριό μάλλον, της Ευαγγελίστριας, που έπεσε το 1953 με τους σεισμούς. Είχε καταστραφεί η πλάκα με τις ώρες, δεν υπάρχει. Αλλά είχε μείνει ο μηχανισμός. Ευτυχώς τον κατάφερα και δούλεψε κι αυτός. Και αυτός δουλεύει, ε. Και όπως θα τον ακούτε κιόλας. Και βλέπω το εκρεμές, αυτό δουλεύει, βέβαια, στο εκρεμές κοιτάω. Έχουμε φτιάξει το εκρεμές, έχουμε φτιάξει ένα βάρος, το έχουμε βάλει σε ύψος. Αυτό είναι το αντίβαρο, έτσι. Ναι, με αυτό δουλεύει, αντί για ελαττήριο. Και το ύψος αυτό κρατάει γύρω στις 35 ώρες, μέχρι να κατέβει κάτω. Κάθε 35 πρέπει κάποιος, ναι, κάποιος να το κορδίζει. Να κορδίσει στο καμπαναριό, βέβαια, λόγω του μεγάλου ύψους κράταγε περίπου μήνα. Περίπου 25 μέρες ανάλογα. Ε,
Κύριε Μακρύ, για πέστε μας, εδώ βλέπουμε κάποια, ας το πούμε, κάποια όργανα, έτσι παλιά από ό,τι βλέπω είναι. Για εξηγήστε μας τι ακριβώς είναι. Εδώ στις προθήκες βλέπετε πραγματικά διάφορα όργανα. Είναι παλαιά ρολόγια ηλεκτρικού, είναι παλαιά όργανα μετρήσεων, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, συχνόμετρα, Μέγκερ που λέγαμε τα παλαιά. Υπάρχουν διάφοροι παλαιοί διακόπτες αυτόματοι, διάφορα μονοτήρες, είδη μονοτήρων, τριφασικοί διακόπτες και άλλα όργανα, λάμπες μεγάλης ισχύως και άλλοι διακόπτες οι οποίοι πλέον σιγά σιγά αρχίζουν και εκλείπουν. Στο κάτω μέρος του ραφιού θα δείτε εργαλεία παλαιά. Ναι. Είναι ορισμένοι οι οποίοι μας τα χαρίσανε τα εργαλεία. Εκείνο που δίνουμε μια πιο βαρύτητα, εμείς είμαστε σε αυτές τις κατασκευές, επειδή έρχονται και παιδιά μέσα εδώ, να δείξουμε πώς φτιάχνεται το ρεύμα. Στην αρχή το ρεύμα φτιάχτηκε με χημικό τρόπο. Έγινε μια μπαταρία. Καμπανόμετρο, ας το πούμε. Ναι. Όπως βλέπετε. Για να τη δούμε ότι δούλεψε, για να βγάζουμε. Για να τη δούμε, ναι, ξαναβγάζουμε. Δύο μέταλλα βυθισμένα σε ένα υγρό παράγουν ρεύμα. Αυτή είναι η αρχή της μπαταρίας. Η τάση φαντάζομαι είναι μικρό. Η τάση είναι απειροελάχιστη βέβαια. Ναι. Το όργανο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και γι' αυτό δείχνει. Ποτέ δεν ξεπέρασε το 1 βόλτ η τάση. Το πρώτο στοιχείο δηλαδή που δημιουργήθηκε. Το πρώτο στοιχείο, το υγρό στοιχείο. Την μπαταρία αυτή. Ναι. Συνεχεία δίπλα βλέπουμε. Κατόπιν ανακαλύφθηκε ότι όταν ένας μαγνήτης είναι δίπλα σε ένα πηγείο, στο επάνω στο πηγείο αναπτύσσεται ρεύμα. Όπως θα δείτε εδώ πέρα, ναι. Κινεί το μαγνήτης μέσα σε ένα πηγείο και η βελόνα του οργάνου δείχνει ρεύμα. Και από πάνω μπορεί να γίνει ένα πιο ελαφρά. Ναι. Η αρχή της γεννήτριας, δημιουργίας μιας γεννήτριας. Η τρίτη κατασκευή είναι ότι το πηγείο κινείται πλέον σε μαγνητικό πεδίο, που είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Ναι. Γυρίζοντας ένα πηγείο ανάμεσα σε δύο μαγνήτες, παράγουμε ρεύμα. Με τον ίδιο τρόπο, το ρεύμα μπορούμε να κινήσουμε και ένα μικρό μοτεράκι. Ναι. Το βλέπουμε ήδη ότι λειτουργεί. Αυτό δηλαδή που σήμερα κάνει μια νεμογεννήτρια, ας το πούμε, ακριβώς αλλά σαν μικρογραφία. Με το χέρι. Εδώ είναι μία σειρά από λαμπάκια με αέριο νέων. Ξεχωρίζει ο σταυρός που βάλουμε στα εικονίσματα, η φλόγα που παίζει που είναι διακοσμητική και αυτή και οι άλλες λάμπες οι οποίες μπαίνουν ενδεικτικές σε διάφορους πίνακες. Υπήρχαν την εποχή αυτές είναι. Υπήρχαν, ναι, είναι παλιό, το νέο είναι παλιό, δεν είναι καινούργιο. Εδώ θα δείτε ορισμένα καλώδια της εποχής εκείνης. Αυτά τα βρήκαμε μέσα στο σταθμό πεταμένα, τα καθαρίσαμε για να υπάρχουν. Δεν είναι πλαστικά, έχουν επένδυση από πανί βουτυγμένο σε κερί. Αυτό είναι χοντρό, υπάρχει και το πιο ψηλό, υπάρχει και ενδιάμεσο, υπάρχει και πολύ πιο χοντρό φυσικά. Σε διάφορες διαμέτρους. Πολύ ωραία. Κύριε Μακρύ, σχολεία έχουν, όπως είπατε, παιδιά. Για να ναι, για την ώρα έχουν έρθει δύο. Είναι καινούριο ακόμα, δεν το είχαμε βγάλει τα χαρτιά τα διαφημιστικά. Ναι. Τώρα θα τα δώσουμε και σε κάθε σχολείο από ένα χαρτί. Και όταν μπορούν θα παίρνουν ένα λεωφορείο και θα ανεβαίνουν. Ή θα κάνουν μια εκδρομή στο σχολείο, στα Φαρακλάτα και θα έρχονται εδώ πέρα. Από ό,τι γνωρίζω και θα μου πείτε εσείς, νομίζω ότι, αν το είπατε, δεν θυμάμαι αν το είπατε, αυτή η ηλεκτρική που μου είπατε, ήταν ακόμη προγενέστερα και από το αργοστόλι. Δηλαδή ναι, πρώτη... σχεδόν έδεκε και το 9 πήρε και το αργοστόλι. Δηλαδή πήγε μαζί σχεδόν, παρέα ναι, με ναι, το αργοστόλι. Ναι, μπράβο, ναι. Μόνο πως εδώ ήταν μόνο η εκκλησία. Και βέβαια ήταν και αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτηκαν οπωσδήποτε να κάνουν αυτό το πράγμα που ακόμη. Πάντοτε η Φαρακλάδα. Μιλάμε για πια το 1900. Περίπου το 1909.
Το 1909. Ναι. Δεν υπάρχουν ακριβείς μαρτυρίες, αλλά εκεί το τοποθετούν οι γεροντότεροι. Ξέρουμε ότι όλη την Φαρακλάδα τότε ήταν με τα κεριά, με τις λάμπες. Πάντοτε οι Φαρακλάδες και στις γιορτές τους και στους καβγάδες τους ακόμα είναι πρωτοπόροι. Πρωτοπόροι, μπράβο. Είναι πρωτοπόροι. Και ενώνονται όταν είναι να κάνουν κάτι καλό, ενώνονται όλοι μαζί. Εκείνο και στα καρναβάλια τους. Η αλήθεια είναι ότι σας χαίρομαι, γιατί αυτό που βλέπω κι εγώ με τα ίδια μου τα μάτια εδώ είναι μια πραγματικά ωραία δουλειά. Αξίζει τον κόπο. Και βέβαια καλό θα ήταν έτσι και ακόμα και η πολιτεία να βοηθήσει λίγο, γιατί αυτά δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχεις πολύ μεράκι και διάθεση. Το ξέρω. Υπάρχει κάποια βοήθεια λίγο ή μόνοι σας θα... Από τους επιτρόπους βρήκαμε την ανταπόκριση. Δηλαδή αν δεν ήταν και επιτρόποι δεν θα γινόταν και τίποτε. Γιατί αυτοί βάλανε τα χρήματα του εξοραϊσμού και τώρα περιμένουμε να βρούμε χρήματα να φτιάξουμε και τα πλακάκια μας. Το οποίο θέλουμε όταν φτιαχτούν τα πλακάκια, θα μπει και το ρολόι στην κατάλληλη θέση και θα μπει και η καμπάνα του. Μια μικρή καμπάνα να χτυπάει και τις ώρες. Ναι, είναι σημειωτέρω δει ότι το ρολόι αυτό είναι από τα λίγα τα οποία χτυπάνε και τα τέταρτα της ώρας. Ναι. Βεβαίως. Το βρήκαμε αυτό, έχει τους μοχλούς του και μπορείς να καταργήσεις να μην χτυπάει τέταρτο, να μην χτυπάει μισή ώρα, να μην χτυπάει την ώρα. Με το σύστημα που έχει αυτό. Κοίταξε για την εποχή εκείνη το ρολόι. Ήταν πολύ καλό, δυστυχώς. Ο κόσμος πήγαινε με τον ήλιο, αν θυμόμαστε καλά και αν θυμάμαι. Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε μία ετικέτα επάνω να δούμε τι προέλευσε για το ρολόι αυτό. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να είναι και ελληνικό. Όσο αφορά τη. Τώρα θα κάνω μια ερώτηση βέβαια. Ναι. Την ακρίβεια του ρολογιού. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει ακρίβεια. Α, δεν έχει. Απλά είναι σαν μηχανισμό. Όχι, κοίταξε να δει τι γίνεται. Πρέπει να φτιαχτεί λίγο η άνοδος, η κάθοδος του. Α, μπράβο, το κρεμές. Είναι... Ναι, θέλει αλήθεια, γιατί δεν ήταν δίκη του η βέργα. Ναι, ναι, παίζει ρόλο. Επειδή το... δεν υπήρχε η βέργα, επήρα τα μέτρα από το ρολόι της καμπάνας του Αποστολιού. Οπότε θέλει λίγο να παίξει με το επάνω κάτω. Αλλά είπαμε ότι δεν το πειράσουμε μέχρι να μπει σταθερά στη θέση του. Πολύ ωραία. Να μπει εκεί. Αξίζει να δείτε αυτό το ντεπόζιτο στον τοίχο. Ναι, ναι. Το οποίο είναι. Για την είχε νερό μέσα και ήταν για την ψύχηση της γεννήτριας αυτής. Το βλέπω. Ήταν φυσική κυκλοφορία. Φυσική κυκλοφορία. Ναι, ναι. Είναι ο σωλήνας αυτός, είναι η έξοδος του ζεστού νερού και από κάτω έπαιρνε το κρύο. Ναι, με τη βαρύτητα το νερό, όπως ξέρουμε. Και ταυτόχρονα σε πάνω και λίγο νερό να πλύνουν και τα χέρια τους από τη βροχή. Ναι, ναι, ναι. Είχε το ζεστό νερό, εκμεταλλευόταν το ζεστό νερό σαν ζεστό νερό. Να σας επισημάνω τη βιβλιοθήκη, ο οποίος ορισμένοι καλοί άνθρωποι μας χαρίσανε τα βιβλία τους. Είναι όλα τεχνικά, ραδιοτεχνίες και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και από φοιτητή της Βαλιανίου Επαγγελματικής Σχολής Λιξουδίου, που την εποχή εκείνη, μιλάμε για το 63-64, τα περισσότερα τα γράφαμε στα χέρια. Τα χειρόγραφα. Βέβαια είναι, ακόμα αυτά τα βιβλία αυτά που βλέπετε αυτά εδώ και αυτά είναι όλα χειρόγραφα. Και επιπλέον θα δώσετε και μία ματιά γύρω-γύρω που είναι σχέδια. Α, βλέπω κάποια σχέδια, ναι, όντως από γεννήτρια. Είναι τα σχέδια που φτιάχναμε σε αυτό το χαρτί, το ριζόχαρτο που λέτε, το διαφανές, με σιγική μελάνη. Σαν το λετρασέτ που λέει σήμερα, ξέρω πώς. Το λετρασέτ είναι γράμματα. Ναι. Αυτά είναι όλα με το διαφανές και τη σιγική μελάνη. Και έχει διάφορα πράγματα. Επίσης θα ήθελα να δώσω και ένα ευχαριστώ στη διοίκηση της ΔΕΗ εδώ στο Αργοστόλι, η οποία μας έδωσε αρκετά κομμάτια από ό,τι υπήρχε μέσα στο εργοστάσιο του παλαιό. Υπήρχαν οι δύο σιρήνες δεξιά και αριστερά. Υπήρχαν αρκετοί διακόπτες και αρκετοί μονοτήρες ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή που κρέμεται η σημαία είναι υψηλή στάσεως. Οι καμπάνες που λέμε. Βέβαια είναι τύπου καμπάνες. Αυτή. Καμπάνες, ναι. Και διάφοροι άλλοι μονοτήρες είναι όλοι δωρεάν από τη ΔΕΗ. Μα τα λέω αυτή. Εκεί απέναντι από ό,τι βλέπω, κύριε Μακρύ, βλέπω και κάποιες φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες είναι από το 1959 που φτιάξανε τις κολόνες της Σιμεντένιες. Σώζονται 4-5 κολόνες ακόμα στο χωριό. Γιατί παλιά πηγαίνανε από σπίτι σε σπίτι οι μονοτήρες. Α, πηγαίνανε πριν να εκμεταλλευόταν για το δίκτυο. Τους πήγους, μπράβο, ναι. Ένα υποτυπώδες δίκτυο ήταν όλο. Και κατόπιν σηκώσαν αυτές τις κολόνες. Και μία κολόνα σώζεται και έξω από το σταθμό, η οποία μάλιστα έρχεται και την παροχή του ρεύματος του σταθμού επάνω. Θα ήθελα να σου δείξω και αυτή τη λάμπα.
να δεις. Ναι. Ε, τούτη τη μεγάλη την προ... Θα τη δούμε τώρα, ναι. Τη κιλοβάτη. Όταν θα πας μπροστά, παίρνω. Ναι, πήγε, ναι. Εδώ τη βλέπω, τη βλέπω. Ναι. Εδώ βλέπετε μία λάμπα παλαιού τύπου. Ναι, τη βλέπω ήδη. Με ντουί ονομαζόμενο Γολιάθ. Είναι ισχύος ενός κιλοβάτ και χρησιμοποιόταν σε προβολής, όχι σε σπίτια. Τέτοιες λάμπες, με τέτοιες μάλλον λάμπες, φωτιζόταν και παλιά η νομαρχία απ' έξω, στο Αργοστόλι. Και μία από αυτές τις λάμπες είναι αυτή, την οποία δεν την ανάβουμε, δεν την έχουμε συνέσει, την έχουμε κρεμάσει απλώς για να φαίνεται και να μείνει γερή. Λόγω της διαφοράς και τάσεως που υπάρχει τώρα. Σας πήρε χρόνο για να μαζευτούν όλα αυτά για να γίνουν... Βέβαια, το μάζεμα, τα πράγματα τα μάζευα αρκετά χρόνια, γιατί το είχα μεράκι πάρα πολλά χρόνια να το φτιάξω. Όλο το καλοκαίρι παιδεύτηκα για να συνεφέρω τα μηχανήματα. Επίσης, όπως βλέπετε, μας έχουν χαρίσει και διάφορους πίνακες παλαιού τύπου με μάρμαρο συνήθως. Τα έχουμε βάλει γύρω-γύρω και μάλιστα και ένας τέτοιος πίνακας από εδώ. Να σας το δείξω από εδώ καλά. Αυτός ο πίνακας είναι δωρεά του Βενέδη του Πετράτου, το Αργοστόλι, ο οποίος είναι εν ενεργεία αυτή τη στιγμή. Με αυτόν δηλαδή αναποζούμε τα φώτα του. Ναι, δουλεύει κανονικά. Το κτίριο αυτό δεν βλέπουμε εδώ. Αυτό ναι, το κτίριο αυτό δουλεύει με αυτό το πίνακα. Είναι ο πίνακας. Έτσι, μπράβο. Με τις ασφάλειες, φαντάζομαι. Όλα μαζί όπως ήταν παλιά. Είναι ένα σύγχρονο. Το φτιάξαμε αυτό. Μια σύγχρονη κατασκευή τώρα με το φωτισμό τη. Να μην βάλουμε αυτόματα. Εδώ επίσης εδώ αυτό ήθελα να μου πείτε. Θέλει να βάλουμε τη σκαλίτσα να ανέβει. Ένα λεπτό. Όταν θέλεις, πες μας. Ναι, για πες μας λιγάκι αυτά εδώ που βλέπουμε εδώ είναι κάποια μία υλικά, αποθήκη. Είναι μία προθήκη, ναι, με παλαιά ηλεκτρολογικά υλικά. Συνήθως με πορσελάνη, δεν υπήρχαν, ευτυχώς δεν υπήρχε το πλαστικό τότε. Και ολίγατι με βακελίτη. Βλέπετε διάφορες πρίζες, διάφορα φύς, διάφορους διακλαδωτήρες καλωδίων. Εδώ υπάρχει ένα παράξενο ντουί, το οποίο βιδωνόταν στο ντουί και έβγαζε άλλες 4 λάμπες. Ένα πολλαπλό. Νομίζω ότι έτσι λεγόταν, πολλαπλό, ε. Πολλαπλό. Διάφορα άλλα ντουί που κρεμόταν από τον ταβάνι και κρεμόταν με το σπαγκάκι, το διακοσμητικό, με τη ροδούλα. Πήγαινε στον τοίχο, στον ταβάνι έτσι αυτό. Ροζέτα ονομαζόταν, ροζέτα οροφής. Υπάρχουν διακόπτες πορσελάνης. Πράγμα πολύ σπάνιο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Ναι, ναι. Και οι οποίοι φαντάζομαι ότι λειτουργούν ακόμα. Οπωσδήποτε λειτουργούν, είναι τα περισσότερα είναι και επισκευασμένα. Επίσης, να σας δείξουμε και κάτι παράξενο. Είναι διακόπτης χωνευτός, αλλά το καπάκι του είναι διαφανές, είναι γυαλί. Ναι, το βλέπω. Και από κάτω βάζανε ό,τι ανάλογα με τον τοίχο που ήταν, βάζανε και για να φαίνεται. Και έπαιρνε το χρώμα του. Αυτό είναι δωρεά του φίλου μας του Μάκη του Γαλανού από το Λιξούρι. Μας εχάρισε τέτοιους διακόπτες. Υπάρχουν διάφορα κουδούνια. Τα πρώτα ηλεκτρικά, τα πρώτα. Με καμπάνα. Υπάρχουν και κουδουνάκια μινιατούρας. Για μικρούλες δουλειτσες. Πολύ ωραία. Και για να θυμίσουμε και στους πιο παλαιότερους, οι ηλεκτρικές αντιστάσεις το σιδίο, ναι, από σίδερα, σιδερώματος. Ναι, ναι. Τότε τα αλλάζαμε. Τώρα δυστυχώς όπως χαλάζει... Είναι μία και πέταμα. Το πετάμε. Το πετάμε. Διάφορα πράγματα εδώ πέρα. Είναι εδώ με κλέμμα, βλέπουμε διακόπτη, yeah, βλέπουμε γυαλί παλιό. Και αυτές κάποιες λάμπες είναι πάλι... Αυτές οι λάμπες δεν είναι πολύ, ναι, παλαιές, αλλά είναι... Να βγάλουμε να καταλάβουμε... Πρέπει να είναι στουδιακές λάμπες. Ναι, είναι λίγο παράξενες, διότι όχι, από πίσω έχουν κάτωπτρο. Είναι κατευθυνόμενης δέσμης. Ναι, ναι, πούμε. Είναι μια λάμπα στουδιακιά, ναι, γιατί μπράβο, μάλλον συγκεντρώνει το φως. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και αυτή είναι μια παράξενη. Αυτή πάλι λάμπα τέτοια είναι. Αυτή, ναι, μπορεί να είναι και προβολή κινηματογράφου. Ναι, δεν αποκλείεται. Είναι μεγάλη ισχύω. Είναι 1000 βατ, μπορεί να είναι και 500 χίλια. Ανάλογα. Δεν ξέρω ακριβώς. Ναι. Δεν γράφει, ναι, μάλλον ζουμένη λόγω παλαιότητος. Τα παλιά ορολόγια. Ρολόγια συνεχούς ρεύματος αυτό.
Και βλέπω και ένα τριφασικό ανορθωτή εκεί πάνω, έτσι. Ναι, αυτοί είναι πρώτο. Τριφασικοί ανορθωτές υδραργύρου. Υδραργύρου λεγόμενοι, ναι. Δηλαδή κάνανε το εναλλασσόμενο συνεχές και τέτοιος τύπος υπάρχει ακόμα στο μετρό της Αθήνας. Με αυτό γίνεται το. Μετατροπή. Η μετατροπή, βεβαίως, με τέτοιους ανορθωτές. Πόσο υπάρχει, πόσο υπάρχουν οι χιλιάδες. Έτσι κρίναμε. Υπάρχουν, βγαίνουν στον πόλη καινούργοι. Δεν είναι. Ναι. Εξακολουθούν να βγαίνουν. Και τους, από ό,τι διάβαζα εδώ και λίγα χρόνια, τους προτιμούν αυτός από τους μετατροπής μηχανικούς διότι δεν είναι αθόρυβοι. Ενώ οι άλλοι δεν είναι αθόρυβοι. Ναι. Εδώ θα δείτε τρία μπαζούρ παλιά που έχουμε διασώσει. Το σίδερο αυτό που κρατάω δεν είναι τόσο παλαιό όσο τα πρώτα σίδερα, έχει όμως μια συλλεκτική αξία. Από κάτω γράφει Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Είναι κομμάτι συλλεκτικό. USSR. Ελπίζω να το δουν κι άλλοι το μουσείο τώρα που θα φτιαχτεί καλά και να μας δώσουν και τίποτε άλλο να πλουτίσουμε τη συλλογή μας. Φαντάζομαι κάτι... ότι θα υπάρχει υλικό, αλλά ο καθένας που το έχει ίσως δεν το δίνουν εύκολα. Δεν το δίνει, μπορεί και να μην το παίρνει στα σοβαρά. Ναι, είναι για σοβαρά ή για αντίκα ή δεν το ξέρουν κιόλας. Δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν κιόλας. Αλλά και χθες που ήταν η γιορτή ο Εσπερινός, ήρθε και ο κόσμος, το είδε. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το διαδίδουμε κιόλας. Και χάρη σε εσάς φυσικά. Είναι και κοντά σε Αργοστόλη και φαντάζομαι ότι εδώ πόσα χιλιόμετρα είναι τα φαρακλάτα, 4 χιλιόμετρα. 6 χιλιόμετρα περίπου, γύρω του Κουτάβου. Μόνο πως θα χρειαστεί μια προσυνεννόηση, επειδή δεν υπάρχει κάποιος να τα ανοίγει, ένα τηλέφωνο, θα τα πούμε και τα τηλέφωνα. Θα τα πούμε τώρα. Ναι, πες το, δεν έχουμε πρόβλημα. Είδε τα τηλέφωνα ή στο Διονύση τον Κωνσταντάκη στα φαρακλάτα. Ή προσωπικά σε μένα στο 26710-25628 και με όλη μου την καρδιά θα τους ανοίξουμε όταν θέλουν και οι προσωπικά ιδιώτες και σχολεία και ομάδες και οτιδήποτε. Εμάς χαρά μας είναι να το βλέπει ο κόσμος και γι' αυτό άλλωστε το φτιάξαμε. Εκείνο που να πούμε και εμείς είναι καλή δύναμη και να συνεχίσετε και ότι πάντα τέτοια που λέμε, έτσι. Μακάρι να υπάρξουν να υπάρχουν. Ελπίζω και οι επόμενοι... να ακολουθήσουν και άλλοι τη δική σας. Ακριβώς. Και οι επίτροποι, οι επόμενοι, όποιοι θα είναι, να έχουν την ίδια αγάπη και εκείνοι και να. Και βεβαίως, να μεταφέρετε και ένα μήνυμα στον κόσμο ότι αν κάποιος έχει κάτι παλιό που έχει σχέση με αυτό. Έστω και αν δεν θέλει να μας δώσει, να το αντιγράψουμε, να το φωτογραφίσουμε κάτι. Ακριβώς. Να το φωτοτυπήσουμε και διάφορα άλλα. Λοιπόν, να είστε καλά. Εδώ βλέπετε πως ήταν παλιά οι πίνακες και πως είναι τώρα, μετά τον καθαρισμό τους. Ναι. Το μικρό κομπρεσέρ που έδινε αέρα στην μπουκάλα για την εκκίνηση της μηχανής. Ωραία. Και διάφορες άλλες, πως ήταν οι μηχανές παλιά και πως φτιαχτήκανε τώρα.